Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι που κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά την αίτηση της Μοτορόη για το κλείσιμο της παλιά εθνική οδού που έχει κάνει. Έχει πάρει την ομοδότηση θετική από την τεχνική υπηρεσία. Έχει έρθει στο Τοπικό Συμβούλιο και ακόμα δεν το έχουμε φέρει για συζήτηση. Αυτή είναι μια χρονοκαθυστερούμε, θεωρώ, και αν υπάρχει αρνητική απόφαση, όλες οι άλλες υπηρεσίες θα προχωρήσουν και θα έρθουν προτελεσμένο γεγονότο. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να γίνει τοπικό συμβούλιο και να έρθει το θέμα προς συζήτηση. Και ας πάρετε την απόφαση σας εκεί, εσείς. Και μετά να πάει και στο δημοτικό συμβούλιο. Κάτι ανάλογο, να σας υπενθυμίσω, έχει γίνει και με το Society Logistics, που πήγε ο Περιφερειάρχης, πήρε την απόφαση που πήρε, και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο το φέρναμε γύρω-γύρω. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν γνωρίζετε τελικά πόσα λεφτά έδωσε η Μοτορόη για το ΣΠΑ, γιατί είναι ανώνυμη εταιρεία, έδωσε 200.000, έδωσε 250.000, έδωσε 300, γιατί ακούγονται διάφορα νούμερα, και πόσα από αυτά τα χρήματα καταφέραμε να έρθουν στα Αγίου Θεοδόρου. Για μια εταιρεία που επιβαρύνει το περιβάλλον των Αγίων Θεοδόρων. Δεν έχει καμία σχέση με το Λουτράκι. Ή εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, αν γνωρίζετε, να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Θα σου δώσω λίγο. Για το δεύτερο θέμα που ανέφερες, δεν γνωρίζω το χρηματικό μισό αυτό που λες, γιατί ούτε ήμουν παρόν. Συγγνώμη, αν τα λεγόμενα του κ. Λέτε είναι πάνω από 200.000. Δεν ξέρω ακριβώς αυτό. Ούτε ο ίδιος από ό,τι μου είχε πει γνώριζε. Επέτρεψε μου να σου πω κάτι, κύριε Ράκη. Δεν ήμουν παρόν, άρα δεν γνωρίζω το χρηματικό ποσό και τη συναλλαγή που έγινε. Για το πρώτο θέμα που ανέφερες για τον δρόμο. Πήραμε κάποια χρήματα εμείς από σαν τοπική κοινότητα από αυτά τα χρήματα για το χωριό. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν νομίζω ότι πήραμε κάποια χρήματα για το χωριό. Για το πρώτο θέμα που λες για τον δρόμο, η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας είναι θετική. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια για να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα αποφασίσουμε για να το φέρουμε στο τοπικό συμβούλιο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι να πάρεις μια απόφαση με ανοιχτή. Οι άλλες υπηρεσίες όμως προχωράνε τις αποφάσεις. Ναι, μάλιστα. Δεν περιμένουν από εμάς. Νομίζω τώρα ότι μπορεί να απαντήσει ο κύριος Ζέβης. Οι Έλληνες τις πήραμε, συγγνώμη, τις αποφάσεις των άλλων, έτσι δεν είναι. Και σχεδόν κάποιες έχουν δώσει. Είναι και κάποιες άλλες που. Αλλά αφού δεν ήρθε ακόμα, μόνο είχα να πει και ψάχνουμε κι εμείς. Το λυπηρό είναι ότι ερχόμαστε εδώ κάπου και μάλιστα αυτό γίνεται συνέχεια από την. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης και μπαίνουν και θίγονται θέματα τα οποία βασικά εγώ τα αξιολογώ και τον τόπο και άμα θέλετε τα προβλήματα του τόπου δεν τα αγγίζουν. Αυτή είναι η τακτική και έτσι την ονομάζω, μια τακτική φθοράς που ακολουθείτε, έτσι, και τίποτα άλλο. Θα απαντήσω όμως σε αυτά τα θέματα τα οποία έθεσε ο κ. Ράδης. Και πρώτο αυτό για τα χρήματα τα οποία η Μοτορόη και τόσο πολύ κοβόμαστε. Τώρα μας πήρε ο πόνος γιατί τόσα χρόνια παίρναμε πολλά και λύσαμε πολλά προβλήματα στους Αγίους Θεοδόρους και τώρα κάποιοι άλλοι πήρανε ενώ εμείς δεν πήραμε. Η Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδόρων εννοώ. Καταρχήν δεν πήρε ή το ΣΠΑ ή η ΔΑΕΤΑ μα θέλετε ούτε μία δραχμή από τη Μοτορόη. Αυτό έγινε ως εξής. Ο Δήμαρχος είχε μια προσωπική επαφή με τον ίδιο τον Βαρδινογιάννη, συζητήσανε, του έθεσε το θέμα, αυτό, το πρόβλημα δηλαδή που έχει να κλείσει το ΣΠΑ γιατί δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε οικονομικά σε αυτή μας την υποχρέωση, του ζήτησε λοιπόν τη στήριξη και τη βοήθειά του. Ο ίδιος ο Βαρδινογιάννης από τον προσωπικό του λογαριασμό έδωσε κάποια χρήματα. Το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση η Μοτορόη με αυτό το θέμα.
Το δεύτερο σχετικά με το δρόμο, την παλιά εθνική οδό και που... Κύριε, κύριε, κάτσε, κάτσε, ένα-ένα. Θέλω τον λόγο. Ναι, θα με αφήσετε τώρα να πω. Θα πείτε όσα θέλετε. Θα πούμε. Εδώ, δημοκρατία έχουμε, διάλογο κάνουμε, έτσι. Έτσι όπως το έπαιξα, σχετικά πήρε ο Δήμαρχος. Έκανα αποδοχή. Σχετικά, σχετικά με το άλλο θέμα, σχετικά με το άλλο θέμα, το οποίο έθεσε ο κύριος Ράτης, το κοιτάμε εξονυχιστικά με την τεχνική υπηρεσία, η οποία έτρεξε και δεν ξέρω τους λόγους γιατί, χωρίς να ενημερωθώ ούτε εγώ, ούτε ο άλλος αντιδήμαρχος, να κάνει μια θετική εισήγηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως, αφού δούμε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω, αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο δρόμος δεν χρειάζεται και σε κάτι. Υπάρχουν τρεις δρόμοι σε αυτήν την, για να πηγαίνουμε προς την Κόρινθο. Και λίγοι από εμάς χρησιμοποιούμε αυτόν τον δρόμο. Υπάρχει το θέμα του εγκλωβισμού κάποιων κατοίκων εκεί, οι οποίοι, και για τους οποίους θα πρέπει να ζητηθεί η λύση. Και έπειτα, το θέμα δηλαδή, αυτό, εκεί που το εστιάζω, αν θέλετε περισσότερο, είναι στην επικινδυνότητα το να διασχίζει έτσι, αυτή η παλαιά εθνική οδός και με το τελευταίο περιστατικό και με κάποια δυστυχήματα επανειλημμένα τα οποία τα έχουν κύριε Δεδέ, να σε διακόψω. Αυτά τα πράγματα, να σε διακόψω. Μην με διακόψεις, ένα λεπτό, γιατί δεν έχει καταλάβει για ποιο δρόμο μιλάω. Έχεις μπερδευτεί πάλι. Έχω καταλάβει. Ποιος, δεν είναι ο Μεσαίος. Είναι η παλιά παλιά. Ναι, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε για το Μεσαίο. Το ξέρω. Ούτε το Μεσαίο χρειάζεται. Να δώσουμε και το Μεσαίο τότε, αφού δεν χρειάζεται και είναι επικίνδυνο. Λοιπόν. Τώρα, εσύ τι κόβεσαι, δηλαδή αυτός ο δρόμος, το θέτω πάλι και σε όλους εσάς. Τι εξυπηρετεί. Εάν μου πείτε ότι εξυπηρετεί. Λοιπόν, το συζητάμε. Τι εξυπηρετεί, τι εμποδίζει, τι δεν διευκολύνει εμάς τους αληθοδορείτες. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Και όχι με τρεις δρόμους παράλληλους που πηγαίνουν προς την Κόρινθο, ο ένας που περνάει μέσα από τη Μοντορόη, που διασχίζει τη Μοντορόη, έτσι, κάνει το κακό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν έρθει το θέμα προσφυγικών. Όταν θα, ναι, θα μου το εξηγήσετε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αν αυτός ο δρόμος έτσι, εάν κλείσει, δεν ανασταλεί η λειτουργία του, δεν ξέρω πώς θα γίνει και τι απόφαση θα πάρουμε, το αν βλάψει κάτι. Αυτό θα μας πείτε. Να το διαβάσετε καλά, να το τεκμηριώσετε, να κάνουμε συζήτηση, να δούμε εάν είναι σωστό ή όχι. Και ίσως και να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε, στην αρχή ξεκίνησα να λέω και είπα δηλαδή ότι ο κύριος Ράτης ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ασχοληθεί όμως με τα πολύ μεγάλα. Τα μεγάλα θέματα, γιατί προηγούμενα δεν μίλησα σε αυτούς που ήσαν εδώ κάπου, για την ίδρυυση. Και γιατί εδώ και δεκαετίες αυτό το πρόβλημα δεν δώσαμε λύση. Εκεί δεν μιλάμε. Είχαμε υποσχεθεί επανειλημμένα υπεργελογικές μελέτες, είχαμε πάρει παρεμβάσεις, είχαμε υποσχεθεί τη γεώτρηση από τα πρωί κάμπια, είχαμε υποσχεθεί αφαλάτωση. Την κάναμε. Τα είχαμε υποσχεθεί όλα. Κάναμε την αφαλάτωση. Αλλά τίποτα από αυτό δεν έγινε. Εμείς θα κάνουμε λοιπόν. Η παράταξη αυτή είναι αποφασισμένη και είναι εντολή του Δημάρχου προς εμέναν και στο τοπικό συμβούλιο, έτσι, να δώσουμε λύσεις. Και η λύση στην ίδρυυση, έτσι, ξεκίνησε. Έχουμε υπογράψει ήδη με την εταιρεία για τα 1000 κυβικά. Θα πάρουμε και μία επιπλέον αφαλάτωση για να καλύψουμε και έναν οικισμό ο οποίος δεν ιδρεύεται καθόλου. Το έργο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, από το πρωικάμπι μέχρι ξεκινάει, έτσι, ήρθανε και οι σωλήνες, ξεκινάει αύριο. Μπορεί το πολύ μεθαύριο το σκάψιμο για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να ρίξουμε και τα 500 κυβικά επιπλέον και 1000 από την αφαλάτωση, 1500 κυβικά. Εάν δεν μας φτάσει τότε, κάτι άλλο γίνεται, γιατί κάτι άλλο συμβαίνει και εκεί τα μέτρα που θα πάρθουν θα είναι σκληρά. Το έχουμε αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύω. Και εκεί θέλω να μας κρίνετε. Όχι σε τέτοια μικροζητήματα. Άλλωστε, γι' αυτό εξοπλίζουμε και τα πηγάδια τώρα, αυτά. Γιατί το νερό
αυτό που σήμερα οδηγείτε και, και στέλνετε χωρίς επεξεργασία στους οικισμούς αυτούς. Εκεί ρίξαμε και μετά και είμαστε έτοιμοι γιατί περιμένουμε την αφαλάτωση. Θα επεξεργάζετε και θα στέλνετε πόσιμο νερό, θα δίνουμε πόσιμο νερό σε όλους τους οικισμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω είναι εφικτός και πιστεύω ότι θα λύσουμε, θα δώσουμε λύσεις σε αυτό το θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα σχετικά με το βιολογικό και το αποχετευτικό δίκτυο, εδώ είχαμε κάποιες δυσάρεσες, αν θέλετε, εξελίξεις. Δικαστήκαμε. Το φάγαμε το πρόστιμο. Τα 2 εκατομμύρια. Δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο 2 εκατομμύρια, είναι 2.170. Γιατί δώσαμε και 170.000 σε τέτοιες συνθήκες, αυτές τις εποχές, για να μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα και να το λειτουργήσουμε. Αισιοδοξούμε ότι πολύ σύντομα ήδη ξεκίνησε η ΔΕΗΛΑΘ να στέλνει, έτσι, να στείλει ειδοποιητήρια στους δημότες Αγίων Θεοδόρων για τη σύνδεσή τους με το βιολογικό καθαρισμό, με το αποχετευτικό δίκτυο. Εδώ θέλω να πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, που είναι το ανώτερο δικαστήριο, έδειξε. Έδειξε τους 2 προηγούμενους δημάρχους των Αγίων Θεοδόρων. Θέλω να σας πω ακόμα ότι ήρθε έγγραφο από τη Βουλή των Ελλήνων πρόσφατα. Ποιοι είναι οι 2 δημάρχοι? Αυτές τις μέρες. Ποιοι είναι οι 2 δημάρχοι? Πες τα εδώ πέρα. Να ονομάσω. Ναι, να ονομάσω. Να ονομάσω. Είναι ο κύριος Σοφίας και ο κύριος Πέτρου. Την έχεις την απόφαση εδώ? Λοιπόν, την έχεις την απόφαση εδώ? Γιατί ψεύδεσαι ακόμα μια φορά. Πρέπει να ντρέπεσαι. Κάτω, καλό παιδί, καλό. Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που λες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Βουλή των Ελλήνων, μέσω κάποιας επιτροπής, έστειλε στο Δήμο και ζητάει όλα τα στοιχεία για να γίνει διερεύνηση αυτού του θέματος. Και αφού θέλεις να τα ακούσεις, κύριε Ράπη, προσπαθούν να βρούνε τον πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Και την Επιτροπή αυτή να είναι, που συνεδρίασε και το 2006, όπως λένε αυτοί, αφού το έργο λένε ότι ολοκληρώθηκε, δεν το παρακολούθησε, δεν έκανε τίποτα, δεν έκανε ούτε μία συνεδρίαση και άμα θέλεις, έτσι, δεν το παρέλαβε. Αυτή η Επιτροπή είναι από τον Άγιο Θεοδόρο. Ήτανε ψέματα ότι το έργο ήταν της περιφέρειας. Η προγραμματική ήταν ρητή, ο μόνος αρμόδιος ήταν ο Δήμος Αγίων Θεοδόρων. Προγραμματική ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Θεοδόρων και όπου υπέγραψε ο Δήμαρχος, τον εξουσιοδοτήσαμε, ο Δήμαρχος Αγίων Θεοδόρων με τον Περιφερειάρχη κύριο Ματζίκο. Αυτά τα στοιχεία αύριο, οποιαδήποτε στιγμή, μαζί και την απόφαση του δικαστηρίου, θα έρθετε. Ποιος δήμαρχος είναι αυτός? Ο κύριος Σοφίας υπέγραψε την προγραμματική. Με το Ματζίκο ήταν ο Σοφίας? Με το Ματζίκο υπέγραψε. Είδατε που δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αύριο στον Δημαρχείο κάτω, εντολή, που είναι η Κατερίνα, εντολή δική μου, το φάκελο και την απόφαση του δικαστηρίου και την προγραμματική. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα να τα διαβάσετε και να δούμε τι είναι. Εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω, για να το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω, αλλά κάποιοι πρέπει να πληρώσουν σε αυτόν τον τόπο. Και όχι οι άλλοι λάσποι. Το οι άλλοι φταίνε. Εγώ λέω εγώ αυτό, ότι οι άλλοι φταίνε. Κάποιοι άλλοι όμως λένε, και εσύ μαζί σας, ήσουνα. Μόνο που κανένας από αυτούς, τι δεν λέει. Γιατί τσακωθήκαμε? Γιατί δεν είμαστε μαζί? Από τις αρχές της δεύτερης τετραετίας είχαμε διαφορές. Ήταν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που ποτέ δεν προχωρήσανε. Και ας κριθούμε τώρα, και έχει το Γενικό Πολεοδομικό που εκεί θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας κριθούμε τώρα για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που εμείς, ή άμα θέλετε, εγώ έχω την πολιτική ευθύνη σε αυτόν τον τόπο, στη Δημοτική Ενότητα. Εκεί θέλω να κριθώ λοιπόν και όχι από αυτά τα οποία, έτσι, λέτε, παρακυροφορείτε, λασκολογείτε σε καθημερινή βάση
στους δημότες. Αυτά έχω να σας πω, είναι στη διάθεσή σας και με έγγραφα που ζητήσατε, έτσι, να σας τα δώσω, να τα διαβάσετε, το αν είναι έτσι που τα λέω ή όχι. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν μας είπε ο κύριος, δεν μας απάντησε. Ναι. Δεν μας απάντησε ο κύριος Βέβες, πάνω δεν μας είπε, για ποιο σκοπό πήραν τα λεφτά από τη Μοτορόλη. Για πληρωμή υπαλλήλων. Θέλω να μου απαντήσει τώρα για να συνεχίσω. Τι να απαντήσω. Για ποιο σκοπό πήγατε στον κύριο Βαρδινογιάννη, ο κύριος Δήμαρχος, και πήρε τα λεφτά από τη Μοτορόλη. Δεν μας απαντήσατε για ποιο σκοπό. Σας ρωτώ εγώ, για πληρωμή υπαλλήλων στη ΔΑΕΤ, στην τουριστική, για πού. Βγάλε τη Μοτορόιλα από τη μέση, γιατί το διευκρίνησα, ήταν προσωπική επαφή του Δημάρχου. Του Δημάρχου με τον ίδιο τον Βαρδινογιάννη, που ζήτησε αυτό και ο Βαρδινογιάννης, όπως του είπα, ανταποκρίθηκε και έδωσε αυτά τα χρήματα για να συνεχίσει να λειτουργεί το σπάτο. Να μην κλείσει. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλο ερώτηση, λέει, πληρώσουν τους μισθούς, τι εμείς να μιλήσει, τι κάνουμε. Κύριε Βέβαια, σας ρώτησα, για πληρωμή υπαλλήλων πήγαν τα λεφτά, ξαναρωτώ και πάλι. Αυτά τα ξέρει το λογιστήριο και η ΔΑΕΤ. Εμένα γιατί με ρωτάτε τέτοιο θέμα. Έγινε αποδοχή ποσότητα τουριστική. Ναι. Όχι. Γιατί δεν πήγατε, αφού πήγατε στη Μοτορόη και η περιοχή μας θεωρείται βιομηχανική και το Λουτράκι τουριστική και μια και τα έχετε λύσει όλα τα προβλήματα, κύριε Βέβαια, που είστε και τοπικός αρχιδήμαρχος, γιατί δεν πήγατε να πάρετε από τον κύριο Βαρδινογιάννη 100.000 ευρώ να πληρώνατε τη δημοτική επιχείρηση των Αγίων Θεοδόρων που είναι απλήρωτα τα παιδιά 2,5 χρόνια και να πληρώνετε και τα πηγάδια που δεν τους έχετε πληρώσει και ισχυρίζετε τον Επίτροπο. Προηγούνται τον Λουτράκι, είμαστε δεύτερη μοίρα εδώ πέρα. Θα σε ρωτώ, πήρατε τα λεφτά που ανήκουν στον Αγιοθόδωρα και τα πήγατε στο Λουτράκι και είστε σοβαροί απόψε. Είστε σοβαροί. Μιλάτε για την αφαλάτωση. Για ποια αφαλάτωση μιλάτε, κύριε Βέβε. Η αφαλάτωση δημοπρατήρια τον κύριο Σοφία το 2010 και έπρεπε μέχρι 23/1 του 2011 να είχατε εκδικάσει τις εστάσεις. Αφαλάτωση λίγων κυβικών. Την παρατήσατε. Την παρατήσατε, κύριε Βέβε. Δεν ασχοληθήκατε καθόλου και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Έχετε βάλει τον Λιμιώτη μπροστά, μόνο του να τρέχει όλη μέρα. Θα βγάλει το φίδι την τρύπα. Οι γεώτες θα προϊκάπια που ισχυρίζεσαι τώρα στην τούρλα του Σαββάτου. Γιατί καίγεστε, είναι από το 2010 στελεχωμένοι. Το ρεύμα έλειπε. 2,5 χρόνια δεν μπορούσατε να την φέρετε κάτω. Δεν προλάβατε. Θυμηθήκατε τον Αύγουστο μία τη γεώτηση που άφησε ο κύριος Σοφίας πίσω. Τη τηλεδιαχείρισε, δεν την προχώρησε ο Άγιος Θοδόρος. Την γνωρίζατε, ο κύριος Σοφίας την έκανε. Την αφήσατε εκεί όπως την παραλάβατε. Τα λύσατε όλα τα μεγάλα προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Ό,τι βρήκατε το παρατήσατε και το διαλύσατε. Να πιάσουμε για τα οχήματα του Δήμου, τι να πούμε. Το ανατρεπόμενο το πορτοκαλί, κάει και μηχανή το παρατήσει στο αμαξοστάσιο. Το Ιβέκο, δίσκο πλατό, το παρατήσατε στη χωματερή του Λουτρακίου, το σπάσανε οι Αιγύπτιοι. Το Μιτσουμπίσι του Δανέση, παραμείνει στο αμαξοστάσιο του Λουτρακίου. Το πλυντήριο Κάδων, βγάλαμε τα λάσσα και τα βάλαμε σε πραγματοφόρο γιατί δεν έχουμε. Πλυντήριο Κάδων, αγγλικό δεν έχει, έχει δύο το Λουτράκι. Το Κομάτσου στο Λουτράκι. Η Κατερπίλα 859 στο Λουτράκι. Το Μπομπκράτ στο Λουτράκι. Το πιτίο το αφήνω στο όμα φτάσε και σάπισε. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τάξη και νοικοκυριό. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν. Καλά τα είπε ο κύριος Άρης. Και μάλιστα και με περίσσιο έτσι τόνο έντονο να πω. Το πόσο κακοί είμαστε εμείς και δεν κάναμε. Το πρώτο λοιπόν θέμα που θέλω να θίξω είναι αυτό η αφαλάτωση. Πραγματικά όταν, και άμα θέλετε να είναι και το τραγικό μου λάθος που δεν τα ακολούθησα αυτά τα θέματα, όταν χειρίζεται τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να είσαι και υπεύθυνος. Να βλέπεις και πιο μπροστά τι είναι αυτό και να το γνωρίζεις καλά. Θέλανε να αγοράσουν λοιπόν μια αφαλάτωση 350.000.
Όπως το είπε στην τούμπλα του Σαββάτου, πώς το είπε. Χωρίς να έχουν δει τι είναι αυτό το πράγμα και να το γνωρίζουν. Την αγοράζαν την αφαλάτωση. Αυτή η αφαλάτωση έπρεπε να στελεχωθεί. Και όχι μόνο, και αυτό δεν το λέω τώρα. Υπήρχαν πολλά άλλα θέματα. Το κλείνω εδώ. Αυτή ο διαγωνισμός, άμα θέλετε, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Και όχι επειδή χάσαμε τις προθεσμίες, γιατί εγώ είχα τσακωθεί με όλους αυτούς οι οποίοι ερχόσανε τη χάμω, τρεις, ο ένας έκανε ένσταση στον άλλον, και ποτέ δεν θα ολοκληρωνόταν αυτός ο διαγωνισμός. Έτσι. Με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουμε στην αγορά. Προσέξτε. Άλλο αγορά, άλλο μίσθωση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Την οποία μπορεί να πληρώναμε, και να την παίρναμε και να γινόταν η απόσβεση σε 1-2 χρόνια, φυσικά με αυτή τη ληστρική, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, σύμβαση που είχαν κάνει με αυτή την εταιρεία που είχε την αφαλάθωση και η οποία στήχιζε 132.000, μέσα σε 2 χρόνια θα την είχαμε ξοφλήσει. Το ζητούμενο είναι το ποιος θα τη λειτουργούσε, αλλά και τα άλλα θέματα που μπαίνανε σχετικά με τη λειτουργία μιας αφαλάθωσης, αν και τώρα ο νόμος άλλαξε, τα πράγματα γίνανε πιο εύκολα και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα και στο μέλλον δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό ολική αστυνομία. Όσο για τα άλλα τα οποία είπε, και επειδή έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος της σύγκρευσης, αλλά και γενικά αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος και έχει αποκτήσει κάποιες εμπειρίες. Αυτό που δεν είπε είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται τη φτώχεια. Χωρίς τον πράσινο φόρο, οι Άγιοι Θεόδωροι, τα 2 εκατομμύρια τόσα που παίρνανε τότε, ήταν μέσα. Δεν υπήρχαν άλλα έσοδα. Εκτός από τη ΣΑΤΑ, και θα το εξηγήσω και αυτό, εκτός από τη ΣΑΤΑ, και η Υπηρεσία Ίδρυσης και η Υπηρεσία Καθαριότητας, τα τέλη γενικώς, δεν ήταν ούτε ανταποδοτικά και δεν είναι. Σήμερα, τουλάχιστον ως προς τα τέλη καθαριότητα και δημοτικού φωτισμού, έχουμε 48% μείωση, επειδή οι δημότες της περιοχής μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις ως προς τη ΔΕΗ. Εάν δούμε δηλαδή τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας, καταλήγουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μη ανταποδοτικοί, δεν ανταποκρινόμαστε, δεν έχουμε κρίματα. Αυτό που μας κάνανε για τόσα χρόνια ήταν ο δημοτικός, το πράσινος φόρος, αυτό το ειδικό τέλος, και που μπορούσαμε, ας πούμε, έτσι να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό, ναι, αυτή η παράταξη, αυτή η Δημοτική Αρχή δεν ίσπραξε από αυτό το τέλος, δηλαδή δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Από την άλλη πλευρά έχουμε πάρει για τους Αγίους Θεοδόρους και θα πάρουμε ακόμα, έτσι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι σε εξέλιξη, αρκετά κρίματα. Τα οποία, και τα λέμε εδώ τώρα στους Αγίους Θεοδόρους, άμα θέλετε τα έχουμε πάρει από αλλού. Και να έρθετε να ρωτήσετε εμένα, ναι, τι είναι και το πώς είναι τα πράγματα. Να τα βάλουμε κάτω, έτσι, τι στέλνουμε, πόσα έξοδα έχουμε και το αν περισσεύει στο ευρωπουλάκι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα, αυτό είναι αυτό που ζούμε. Δεν θέλω δηλαδή και να το πλατιάσω, αλλά πραγματικά αυτό που ζητάει ένα άλλο πολύ βασικό και σημαντικό, άμα θέλετε, είναι ότι στους Αγίους Θεοδόρους υπήρχαν 17 δημοτικοί σύμβουλοι. Σήμερα υπάρχουν 5 και ένα τοπικό συμβούλιο, το οποίο αγωνίζεται πραγματικά για να κρατηθεί, για να το κρατήσουμε αυτό το τόπο στα πόδια του. Αυτό λοιπόν που ζητάμε, όλοι μας πρέπει να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, ότι πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Μόνο ο Λιμιώτης υπάρχει. Δεν μπορούμε λοιπόν. Προσπαθεί ο Λιμιώτης να κρατήσει το Δήμο όλων. Κανένας άλλος. Δεν μπορούμε λοιπόν. Όλοι κρύβονται. Γιατί εγώ κρύβομαι, κύριε. Εσύ εμφανίζεσαι. Και τα δύσκολα φεύγεις και εσύ. Κρύβεσαι. Τα δύσκολα κρύβεσαι.
Ναι, θα πρέπει να κατανοήσεις και να καταλάβεις ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος, έχω κάποιες αρμοδιότητες, αλλά όποτε μου έχει ζητηθεί είμαι εδώ. Και άμα θέλεις ότι όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα προβλήματα και το Κουκουσού και ο Βιολογικός και η ίδρυυση, όχι στο επίπεδο αυτό, η ίδρυυση παραπάνω, έτσι κάποιος πρέπει να τα τρέξει. Κάποιος πρέπει να τα κάνει, κάποιος πρέπει να τα φτιάξει, κάποιος πρέπει να τα ακολουθήσει για να γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ξέρεις πολύ καλά το τι παιχνίδι παίζεται επιτελικά πλέον. Πίσω δηλαδή. Στην καρτούρα. Κάποιος πρέπει να τα κάνει. Τα ανταποδοτικά. Το ποσό που έχεις πράξει στο Λουτράκι 2,5 χρόνια. Πώς έρθανε πίσω. Μπορείς να μας πεις. Και πώς έρθαν στην ίδρυση σαν αγιώδων έχουν πέσει. Αυτά τα αποδοτικά. Πώς έχουν πληρώσει οι δημόσιες των Αγίων Θεοδών. Αυτό που δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις. Μπορεί να μας το πεις το ποσό. Αυτό που δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις και το γνώριζες πολύ καλά αυτό το πράγμα ότι η ίδρυση. Αλλά γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λες. Η ίδρυυση ήταν μέσα. Πότε. Δηλαδή ξοδεύαμε περισσότερα από ό,τι εισπράταμε. Πότε το καλοκαίρι. Και το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Το χειμώνα δεν λειτουργεί σαν αντιοστάση. Πάλι ξεφεύγεις. Επιθυτίας δική σου. Η ίδρυυση ήταν ανταποδοτική. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ανταποδοτική. Έλα ρε Μίμη τώρα, τι λες τώρα. Ξαναρωτάω. Η ίδρυυση ήταν ανταποδοτική. Τόι, πόσα είχατε μιμή. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Πόσα είχατε μιμή. Να το πούμε πιο απλά. Μαζεύαμε περισσότερα χρήματα από αυτά που ξοδεύαμε. Μην μη έχει κάνει και έργο. Εδώ δεν έχει κάνει τίποτα στο νερό. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Στον ίδρυυση τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε τίποτα. Κάνει. Να τα βάλουμε κάτω να δούμε πόσα έχουμε κάνει για την ίδρυυση. Σε 2,5 χρόνια. Ναι. Γιατί θα ζαλιστεί, μην τα γράψει όλα. Μην τα πει όλα. Α. Θα ζαλιστούμε να δεν πούμε. Έχουμε κάνει. Υδρογεωλογική 170.000 δεν είναι χρήματα. Οι 50.000 υδρογεωλογική δεν είναι χρήματα. Προγραμματική δεν έχετε υπογράψει ακόμα. Φάει υπογράψει. Αυτό είναι δικιά μας δουλειά. Έχουμε πληρώσατε τίποτα. Είναι δικιά μας δουλειά. Πληρώσατε. Θα πληρώσετε. Πληρώσατε. Σε παρακαλώ. Προγραμματική είναι το παιχνίδι, δεν έχετε υπογράψει ακόμα. Σε ποιον τα έλεγα πάλι. Στου ανθρώπου που δεν ξέρουν. Πάλι, εσεί λέτε στου ανθρώπου. Μην στου ανθρώπου που δεν ξέρουν, μιλάει. Όταν προγραμματική με το εκμέ θα υπογράψει. Μπορεί να μα πει την προγραμματική με το εκμέ τη σύμβαση που θα υπογράψει αμήν. Όπα. Μπορεί. Γιατί δεν έχετε υπογράψει τίποτα. Ένα-ένα θα τα απαντήσουν. Μπράβο, να τα απαντά. Έτσι. Όταν λοιπόν. Την προγραμματική με το εκμέ μπορεί να μα πει. Που έχετε υπογράψει όμω. Όταν λοιπόν. Εγκρίνεται. Όταν λοιπόν εγκρίνεται ένας προϋπολογισμός, δεσμεύονται και τα χρήματα. Ναι, σημαίνει λοιπόν, δεν είναι, έχεις χάσει επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Οι σημερινοί προϋπολογισμοί δεν είναι πλασματικοί, είναι πραγματικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου εγκριθεί προϋπολογισμός εάν δεν είναι πραγματικός. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, τα χρήματα είναι μέσα. Τα χρήματα είναι μέσα. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα, το ξαναπαντάω, στον προϋπολογισμό και είναι στο Ταμείο του Δήμου σε πρώτη ζήτηση. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις από εκεί γιατί είναι για το συγκεκριμένο σκοπό. Όπως έλεγε για την πυρασφάλεια, ήταν δεσμευμένα γιατί τα κουνήσατε. Οι 50.000 λοιπόν άρα... Εκεί είναι και γραμμένα, ήταν δεν τα κουνήσατε. Οι 50.000, όπα, οι 50.000 πήγανε πέρα στη γεώτρηση. Η σωλήνα η οποία ήρθε... Η σωλήνα η οποία ήρθε από τη Δέσβα... Έκανα αρκετά χρήματα. Το έργο το οποίο θα γίνει, το έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί σύντομα, έτσι, μην ελπίζετε σε πράγματα που δεν θα έχουν αυτό που θέλετε. Λοιπόν, 2,5 χρόνια πέρασαν. Το έργο λοιπόν αυτό θα στήχει σε 200-250.000. Εμείς το κάνουμε χωρίς χρήματα. Σόπα. Γιατί έχουμε τον πολιτικό τσαμπουκά, άμα θέλεις, και τη βούληση και το κάνουμε. Όπως κάνουμε και το βιολογικό με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, μπορεί να φτωχεύσαμε, αλλά έχουμε και επιμένω σε αυτό βούληση. Ακόμα μεγάλο ψαλίδι να κόβεις κορδέλες μετά. Και εμείς διεκδικούμε, δεν παίζουμε. Ψαλίδι μεγάλο να πάει να κόβεις κορδέλες. Λοιπόν, κάτι άλλο. Το κύριο Σάματς. Κύριε Δήμαρχε, καλή προσπάθεια τώρα να εξοραίσει την κατάσταση, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να μηδενίσω. Γιατί εντάξει, κάνεις και εσύ μια προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα στο χωριό είναι καταλελειμμένα. Και όπως είπε και ο Άρης, δεν είναι μόνο η κοινωνία της συνδυασμός. Έτσι, όπως είπες και εσύ, είναι άλλοι 5 δημοτικοί σύμβουλοι και απαρτίζουν μια παράταξη.
Από εκεί και πέρα, και δεν είναι μόνο οι ίδιες και τα θέματα που ανέφερες εσύ. Για να μαζευτούν τα σκουπίδια πήγαμε στα κανάλια και μετά κατόπιν ήρθαν τρία φορτηγά. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να έρθουν σε προγραμματισμένη μέρα. Να γίνεται υποκομιδή. Υπάρχει ηλεκτροβολτισμός. Καθημερινότητα, μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα και το ξέρεις. Και αυτό που λέει για τα οχήματα που είπε πριν και ο Άρης είναι απόλυτα σωστό. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είπε κάποιο ψέματα. Δεν δουλεύει τίποτα. Αυτό είναι εξωτικό. Δεν δουλεύει. Έτσι, τα οχήματα που κινούνται, τι, μην κινούνται χωρίς ασφάλεια, παράνομα. Εντάξει, ναι, δεν έχει κτέο, δεν έχει λάστιχα, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, είναι ασφάλεια στην ασφάλιση, μόνο ασφαλισμένοι. Από εκεί και πέρα, κτέο δεν έχουν περάσει ορισμένα. Μην προσπαθούμε να εξορίσουμε την κατάσταση και επειδή εσείς αυτός που λέει συνέχεια εδώ πέρα, το δικό μου αντιπλακή, κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Ο ηλεκτροβολτισμός είναι να χτύνουν οι λάμπες και επειδή λέτε συνέχεια ότι, ας πούμε, καλείστε να διοικήσετε κάτω από αυτές τις συνθήκες και εν μέρει υπάρχει να διοικηθείτε, να διαχειριστείτε τη στόχη που είπες και εσύ προηγουμένως. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, Βίλνη. Είναι κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν απλά και αφού λες ότι υπάρχει αυτός ο πολιτικός τσαβουκάς για να κάνεις αυτά τα έργα, μπορεί να κάνεις και κάποια άλλα πράγματα παράλληλα. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι σαν παράταξη έχει το διαλύσει. Εκεί επικεντρώνεις. Και όσο και αν προσπαθείς εσύ να κρατήσεις τα πράγματα εδώ και σωτήρεις, δυστυχώς. Ο κόσμος είναι κάτω και βλέπει την πραγματικότητα. Αυτό που έγινε σήμερα, ας πούμε, εδώ πέρα, δεν τιμά τον αγώνα της Σωτήρης, όπως και προηγουμένως. Έτσι τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι τις 2 ώρα τη νύχτα ανοιγουκλίνει οι πάντες και 6 ώρα το πρωί είναι πάλι στα μαξιτά. 6 ώρα το πρωί θα γυρίσει πάλι. Έτσι, και δεν είναι μόνος σου, το λέει και πάλι. Αν εξαιρέσει και το γεγονός ότι κάποιοι φύγανε από την παράταξη, υπάρχουν κι άλλοι. Θα μπορούσε να ήταν σήμερα εδώ, έτσι δεν μείνουν πίσω να την όλη στο σπάγκο που για την κατάσχεση, αντί να είναι ο δήμαρχος. Στα πίσια είναι όλοι, μωρέ. Έτσι, μην προσπαθούμε εμείς να εξοραίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κάθε πολίτης με μια απώλεια την βλέπει, μη. Το λιμιώτη παίρνουν για τα σκουπίδια, το λιμιώτη παίρνουν για τη λάμπα, το λιμιώτη παίρνουν για το νερό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Τι να κάνει, τι να πρωτοκάνει. Πρωί μεσημέρι, δεν υπάρχει κανένα άλλο σηκώνει τηλέφωνο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν όλη την εβδομάδα στο Κυράκι και πέρα χώρα. Αυτό που υπάρχει με τα σκουπίδια και με τις λάμπες δεν το δεις πουθενά άλλο. Το λέω και το υπογράφω, έτσι. Είναι παρατημένος ο Άγιος Θεόδωρος. Αυτό λέω, αυτό να πω. Μην εξοραίζεις την κατάσταση γιατί και ο Μίμης την ξέρει την πραγματικότητα και τη βιώνει. Και δουλεύει και μόνος και εντάξει προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά μην ερχόμαστε εδώ πέρα να πούμε στον κόσμο ότι όλα είναι καλά. Σίγουρα δεν είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που δεν στυλώσαν τα πόδια στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην περάσει κανένα θέμα. Να ψηφίσουν ενάντια, πρέπει να γίνουν μέχρι να λυθεί η καθημερινότητα του Αγίου Θεόδωρου που είναι βασικό πράγμα. Έχουμε χάσει την καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε. Εντάξει, ο Μίμης κάνει μια προσπάθεια την κατάσταση. Ακόμα στην παράταξη. Είναι ο μόνος ίσως. Έτσι, κάνει μια προσπάθεια, ξέρει την κατάσταση. Όλος ο κόσμος έχει πληροφορία τα βλέπει. Και εγώ τον προκαλώ να πάμε τώρα μια βόλτα στο Λιτράκι να δει αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί. Αν θα δει πουθενά κανένα κάδο ξέχυλο, αν θα δει πουθενά απ' έξω κλαμπιά, σε όλο το μήκος και το πλάτος του, μιλάω μόνο για το κεντρικό, γιατί το λένε πολλές φορές. Ο κεντρικός και η παραλία, σε όλο το μήκος και το πλάτος και στην πέρα χώρα. Και άμα βρούμε σε μια λάμπα καμένη ή κανένα κάδο ξέχυλο, εγώ θα έρθω να θεωρήσω τώρα να γίνω ρόμπα μπροστά στην κάμερα, δημόσια. Καθαρίστηκε. Κύριε Παπαγεωργίου. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Καταρχάς δεν έχω κανένα λόγο να έχουμε κάποια αντιπαράτηση με το Μίμη. Προς Θεού δεν έχω και κάτι τέτοια πρόθεση. Αλλά από την άλλη ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, ακούγοντας το Μίμη, τον κύριο Δέδε, τον αντιδήμαρχο, να λέει, Δημήτριο, να λέει αυτά που λέει, διερωτώ με αν ο Δήμαρχος ο ίδιος καταλαβαίνει τα προβλήματα των Αγίων Θεοδόρων. Γιατί από ό,τι ακούω, από ό,τι άκουσα από το Δημήτρο Δέδε, τα προβλήματα στους Αγίους Θεοδόρους είναι σχεδόν λυμένα. Πάμε καλά. Και βεβαίως ο Δήμαρχος έχει λογικά αυτή την εικόνα που του δίνει ο Δημήτριος, ο Μίμης. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πουθενά έτσι τα πράγματα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Παιδιά, πήραμε τη γαλάζια σημαία όπως την είχε πάρει ο Γιώργος ο Σοφίας παλιότερα. Από τότε, από την ημέρα που την πήραμε, δεν έχουν μπει οι γαλάζιες σημαίες για να δείξουμε τον τόπο. Δεν έχουν μπει οι γαλάζιες σημαίες. Λες και είμαστε ενάντια σε αυτό. Δεν το πιστεύουμε. Έχουμε τη λογική που έχει ο πνευματικός στο οριστικό ρύθμι. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται.
Κύριε, αν θέλετε κύριε Πάτρα, μπορείτε να μιλήσετε έξω λιγάκι. Λοιπόν, αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές και δεν εξηγείται και δεν έχει λογική. Δεν θέλουμε το καλό του τόπου. Έχουμε ένα καλό, θέλουμε να το αναδείξουμε. Ξέρετε, σας πληροφορώ ότι πριν από λίγο καιρό κάποιοι γράψανε για αυτό το πράγμα. Περιμέναμε ότι θα ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, ο κόσμος, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή. Τίποτα. Τίποτα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Να βγούμε έξω στο δήμο, στα ΜΜΕ και να λέμε για αυτό το θέμα, εις βάρος των Αγίων Θεοδόρων. Σκουπίδια. Προχθές έγινε ένα. Το Σπύρο το Ράτι και το Δημήτρη το Σταμάτη. Παρθήκανε. Ξέρετε τι ζημιά έγινε για αυτό το πράγμα. Για την πόλη. Κανένας δεν ευαισθητοποιείται. Και είμαι σίγουρος, ρε Μίμη, ότι άμα σου φέρω εδώ πέρα το Ευαγγέλιο και σε βάλω να ορκιστείς, θα πεις, τώρα τι είπα, άκυρον, σε βάλω να ορκιστείς, σχήμα λόγου είναι προς Θεού, ότι, σχήμα λόγου, θέλω να πω ότι αν σε πάω, ότι δεν έκανες, δεν ρώτησες τον αντιδήμαρχο, έλα εδώ ρε φίλε, γιατί τάφεις αυτό τόσες πόσες μέρες, το πέρασες κι εσύ στον τούκου, εντάξει δεν χάλασε ο πόλη. Και αυτά συμβαίνουν στην πόλη, συνέχεια, δεν είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι μια φορά. Δεν ενδιαφέρεται. Ακόμα περπατάτε στον κεντρικό δρόμο και βλέπετε καρναβάλι. Βλέπετε αφίσες από το καρναβάλι. Γιατί, δηλαδή, πόσο θέλει για να το κατεβάσει αυτό το πράγμα. Κάνει για το καρναβάλι είναι, μέγα θέμα για την είναι μέρα ψέμα, δηλαδή αυτό. Δεν είναι πραγματικότητα, σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρήματα που έχει, με την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Έχει να κάνει με την αγάπη σου στον τόπο και με τον, αυτό που θες να δει, μια ευσταξία ρε παιδί μου, να το δεις να είναι εντάξει, να είναι σωστό. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα, γιατί να το κάνουμε, γιατί, τι προσπαθούμε να κερδίσουμε, τι προσπαθούμε να αποδείξουμε. Να σας πω άλλο, γιατί δεν έχει λόγο να λέμε τώρα για το νερό. Ξεχάσατε και παραπέρα Γεωργίου, επειδή το προσπάθησα να τα αποφύγω δηλαδή, σχετικά με την καθαριότητα, ότι είχαμε μια εβδομάδα απεργία. Και, μόνο εδώ είχαμε απεργία. Στον υπόλοιπο δεν είχαμε εβδομάδα απεργία και γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν λέτε. Ήταν η ίδια κατάσταση. Όχι, έχω πάει εγώ. Ρε παιδιά, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι. Πέστε και ένα συγγνώμη, ρε γαμότο. Πέντε λέξεις είναι. Πέντε γράμματα. Πέστε ένα συγγνώμη, ρε. Κάναμε λάθος. Συγγνώμη. Όταν εσύ Μίμη μου έλεγε στην εκπομπή στο δημοτικό καφενείο ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με νερό, δεν έκανες λάθος. Πέστε, ρε παιδιά, έπεσα έξω. Συγγνώμη, τι να κάνω. Έκανα λάθος, σκοτώστε. Πες το λοιπόν, την αλήθεια, έκανα λάθος. Άρη, έκανα λάθος. Δεν τόσο τρομερό. Όλοι έχουμε κάνει λάθος. Λάθη κάνουν όλοι. Όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθος. Πέστε, κάναμε λάθος. Δεν ήταν λάθος, ήταν ετεροχρονισμός. Να σου το πω έτσι για να το καταλάβεις. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις. Δηλαδή το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τις ποσότητες που θέλουμε, που απαιτούνται δηλαδή. Ναι, αλλά εσύ δεν είπες αυτό. Εμείς όμως από ό,τι κατάλαβες, τα είχαμε όλα αυτά τα πράγματα ξεκινήσει. Πιστεύαμε ότι αυτήν την εποχή θα καταφέρναμε να το. Μας ήρθαν πίσω οι διαδικασίες. Και αυτό, έτσι, γνωρίζεις τουλάχιστον εσύ πολύ καλά, γιατί είπαμε για οχήματα και για τα τέτοια. Ένας διαγωνισμός για τα αυτοκίνητα και γενικά για το σέρβις των αυτοκινήτων. Και όλο η συντήρηση των αυτοκινήτων, έτσι. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι ωραίο πράγμα να δεν δείχνω και δεν θέλω να δείξω. Όχι, δεν φταίω Μίμη. Να λέμε το τι αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά... Οι διαδικασίες είναι ατέρμονες. Μπήκαμε σε ένα άλλο στάδιο. Μάλλον πηδήξαμε σε ένα άλλο επίπεδο και δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι εμείς, σαν Δήμος, όλη η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη. Θέλω να ξέρω. Θα μου επιτρέψει να πω κάτι, κύριε Παπαγγελίου. Για το θέμα των σκουπιδιών που ανέφερε προηγουμένως, θα δεχτώ αυτό που είπατε. Με την προϋπόθεση όμως θα πρέπει να το βάλουμε και σε μία άλλη βάση. Ότι τελικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, και ειδικά στον Αγιωθόδωρα, γιατί σε άλλους τόπους δεν μπορώ να πω τίποτα, έχουμε γίνει καλοί μπασκετμπολίστες. Τα σκουπίδια τα πετάμε από το αυτοκίνητο. Και άμα μπουν μέσα είναι καλάθι. Άμα μπουν έξω δεν πήγε το καλάθι. Θα προσπαθήσουμε την άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί. Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί, γιατί πραγματικά τα σκουπίδια εμείς τα δημιουργούμε. Σίγουρα ο Δήμος μπορεί να έχει τη χρονοκαθυστέρησή του, σίγουρα ο Δήμος έχει την ευθύνη του, αλλά σίγουρα και την ευθύνη την έχουμε και εμείς οι πολίτες. Σε αυτή την περίπτωση. Για αυτή την περίπτωση. Είναι όσον αφορά τα κλαδιά, είναι πραγματικά τεράστιο το φαινόμενο αυτό και δεν πάω να δικαιολογηθώ τώρα από την πλευρά του Δήμου, να το πω έτσι, ότι αλλά κάποιοι πολίτες
Ενώ εμείς με τις δυσκολίες αυτές που υπήρχαν, καταφέραμε και τα πηγαίναμε εδώ απάνω στην Κομαντερή και τους βάζαμε μια φωτιά το χειμώνα, κάποιοι κάνανε καταγγελίες και την κλείσαμε. Αυτοκίνητα δεν έχουμε για να πάμε στο Λουτράκι. Ο χρόνος είναι μεγαλύτερος για να τα πάμε στην Κομαντερή, στο Λουτράκι. Άρα δηλαδή δημιουργούμε και εκεί πρόβλημα. Τα κλαδιά τα δικά μας. Κάναμε εμείς οι ίδιοι καταγγελία για τα κλαδιά τα δικά μας, όχι για τη Θεσσαλονίκη. Τα δικά μας τα κλαδιά, εμείς τα κουβαλάγαμε. Είναι ορισμένα ζητήματα που πραγματικά ο Δήμος έχει το μερίδιο της ευθύνης του, αλλά νομίζω ότι και εμείς απολύτως έχουμε την ευθύνη μας. Αλλά θέλω να πω κάτι και να μην σπαταλήσω τον χρόνο. Απλώς να σας πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση, διότι άλλη μια φορά, προσπαθούμε πάλι να καλοποιήσουμε τα πράγματα. Ρε παιδιά, η εικόνα που δείχνουν οι Άγιοι Θόδωροι είναι μια εικόνα αταξίας. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, περάσαμε. Εγώ έκανα την πολίτευση στο Γιώργο Σοφία. Αλλά ο Δήμος ήταν διαφορετικός. Υπήρχε μια ευταξία, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα, αυτό το μπάχαλο το γενικό, είναι απίστευτο. Αδιανόητο. Και βλέπω ότι θα συνεχίζεται. Και πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές, ρε παιδιά, έτσι. Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές. 29 μείον υπάλληλοι, κύριε Παγιώργη. Δεκτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά γιατί, πέστε μου κάτι. Πέστε μου ένα πράγμα. Και έχει σημασία. Έχει σημασία. Εντάξει. Όλοι τα αντιμετωπίζουμε αυτό. Τόσο πολύ χάλια. 10 μέρες να πάρουν τα σκουπίδια από τα πευκάκια. 10 μέρες από τα πευκάκια. 10 μέρες. 10 μέρες. Και περιμένουμε να έρθει τουρίστας για να αφήσει τα λεφτουδάκια του στην πόλη. Προτείνω να κάνουμε ένα τοπικό. Το είχαμε κάνει νομίζω αυτό. Και να ορίσουμε ένα χώρο που να πηγαίνουν τώρα που έρχονται όλοι αυτοί στην Τζόμπα, τους καλοκαιρινούς και κλαδεύουν. Και να πηγαίνουν να τα τοποθετούν εκεί τα μόνοι τους όμως. Και από εκεί και πέρα να περνάει κάποιο αυτοκίνητο του Δήμου. Να μια πρόταση. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά από το τίποτα. Δεν θα μαζεύονται όλα αυτά. Ένας χώρος. Κάτι είναι και αυτό. Μια πρόταση. Ένα σπίτι το παράδειγμα. Και τώρα, απολογισμό πεπραγμένων, πότε θα κάνετε, του χρόνου, πότε θα κάνετε. Πότε θέλω εγώ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δεν πάμε σε καμιά παραλία. Πάμε στο για Παρασκευή. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε, γιατί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε και να ανοίξουμε κάποιες μάρες. Συγγνώμη. Κλείστε να πω το... Το παλιό που το πας.